Take a sofa, take a sofa. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars. Είναι κατά πράσινο. Για κάποιους ταυτίζεται με τον επίγειο παράδεισο. Είναι τροπικό. Για κάποιους εδώ είναι οι ωραιότερες παραλίες του κόσμου. Είναι το μαργαριτάρι της θάλασσας του Άνταμαν. Για κάποιους είναι ο δημοφιλέστερος εξωτικός προορισμός. Είμαστε στην Ταϊλάνδη. Και είναι αλήθεια. Ένας τόπος ανέμου και ανεμελιάς, όπου η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης σε κυριεύει όταν είσαι εκεί και σε κάνει να θέλεις πάντα να επιστρέψεις. Ως άλλος δολοφόνος που επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήματος, το Travel Guide, ως ο αγαπημένος σας ταξιδιωτικός οδηγός, επιστρέφει στον τόπο του παραλυρήματος. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος του διπορικού μας, στο Phuket. Νυχτερινή περιπολία στην Πατόγκ, αφού η νύχτα στο Phuket αρχίζει και τελειώνει εδώ. Μήπως έφτασε η ώρα για ένα Thai massage ή να κλείσετε μια εκδρομή στα γειτονικά νησιά Phi-Phi? Δεν προλάβατε να αγοράσετε ένα αναμνηστικό t-shirt ζωγραφισμένο με σπρέι? Ζηλέψατε μία λακταριστή δυτική κρέπα με μπανάνα στα βάθη της Ασίας? Ένα ποτό σε ένα μπαρ ή σε μία δίσκο θα ήταν ικανοποιητικό για σας? Ή μήπως είναι καλύτερα να γευτείτε ένα τρόπικα food? Εσείς που το σκέφτεστε για να το σκάσετε για ένα βραδινό μπάνιο ή για ένα μυστικό ραντεβού, μπορείτε εδώ. Όπως και μπορείτε να νιώσετε γνήσιος Ταϊλανδός, αν ανεβείτε σε ένα κόκκινο παραδοσιακό τουκ-τουκ. Μα όλα αυτά μαζί στην Πατόγκ? Oh, I'm so excited!
Η μουσική ενώνει τον κόσμο. Είναι το σύνθημα του Καμπαρέ Σάιμον εδώ στη νυχτερινή Πατόγκ του Πουκέτ. Και πώς να μην ενώνει, αφού πρόκειται για ένα σόου που προσκαλεί τους θεατές σε ένα ταξίδι από χώρα σε χώρα. Από την Ταϊλάνδη στην Κίνα, από την Κίνα στη Βραζιλία, από τη Βραζιλία στη Ρωσία και από τη Ρωσία πάλι πίσω στην Ταϊλάνδη. Ένα σόου με 17 χρόνια εμπειρίας και 100 και πλέον άτομα προσωπικό δεν μπορεί παρά να είναι άκρος φαντασμαγωρικό. Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τις καλλίγραμμες κυρίες που στην πραγματικότητα την χάνει να είναι άντρες. Ασιατικά εστιατόρια Noodle Bar που βρίσκονται στο κέντρο του Βόλου, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη. Διανομή στο σπίτι και στο χώρο εργασίας καθημερινά. Τηλέφωνο 24210 23040 και 41. Noodle Bar. Σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Ρητίδες, ταλαιπωρημένα μαλλιά, αρθρητικά. Και τι κάνουμε για όλα αυτά? Γυμναστική, κρέμες, δίαιτες, επεμβάσεις. Τώρα έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο που μπορεί να βοηθήσει. Collagen Proactive. Μια δόση μόνο αρκεί για νεανική επιδερμίδα, δυνατά μαλλιά και νύχια, ενώ μπορεί να καταπολεμήσει οστεοπόρωση και αρθρίτιδα. Στη μάχη για την υγεία και την ομορφιά, τώρα έχουμε ισχυρό σύμμαχο. Collagen Proactive. Πίνεις κολαγόνο, πίνεις ζωή. Και για άντρες. Κέντρο αισθητικής Click and Chic. Εξελίψτε την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα με τις επαγγελματικές μεθόδους ζεστό, κρύο, κερί και λέιζερ αποτρίχωση για μόνιμα αποτελέσματα στις πιο οικονομικές τιμές. Γνωρίστε τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο Frax Peel, εξαιρετικά αποτελεσματική στην πρόληψη και καταπολέμηση της γύρανσης του δέρματος. Επαγγελματικό νηφικό μακιγιάζ, περιποίηση προσώπου, σώματος, κέντρο αισθητικής Click and See, Αλονίσου 3 με Δημητριάδος. Ανακαλύψτε το. 11.850. Για μας η πληροφορία είναι μια σοβαρή υπόθεση. 11.850. Αυτοκίνητα Νικόπουλος. Στην έκθεσή μας θα βρείτε αυτοκίνητα για όλα τα βαλάντια. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές. Ελευθερίου Βενιζέλου Τέρμα, δρόμος προς Μελισσάτικα. Αγοράζουμε το αυτοκίνητό σας απολύτου μετρητής. Τηλέφωνο 24 21 086 086. Αυτοκίνητα Νικόπουλος. Το ντεκόρ δεν είναι απλώς μια ιδέα. Είναι άπειρες με υπογραφή Σαμαράς. Ντεκόρ Σαμαράς. Όπως λέμε, χειροποίητο το χαλί με προσωπικότητα. Κουρτίνα με διάχυτη πολυτέλεια. Ταπετσαρίες τείχου με στυλ και φαντασία. Ντεκόρ Σαμαράς. Επίσκεψη στον χώρο σας για μέτρα, δειγματισμό σχεδίων και άψογη τοποθέτηση. Ντεκόρ Σαμαράς. Στο Δέλτα Λαρίσης. Τηλέφωνο 74.000 Τρίκαλα. Δεν χρειάζεται να είσαι σεφ για να δημιουργήσεις ένα γευστικό πιάτο. Αρκεί να ψάχνεις, να δοκιμάζεις, να συνδυάζεις, να είσαι τολμηρός,
να χρησιμοποιείς αναπάντεχα υλικά που θα κάνουν τη διαφορά και να μοιράζεσαι το αποτέλεσμα με ανθρώπους που αγαπάς. Ανακαλύψτε ξανά τη μαγειρική και δημιουργήστε μοναδικές γεύσεις με στραγγιστό γιαούρτι Total στο faye.gr. Total. Απλά μοναδικό. Η επόμενη ημέρα μας βρήκε σε μια σχολή μαγειρικής και μεταξύ μας στο καλύτερο εστιατόριο του Phuket. Ευτυχώς φτάσαμε στην ώρα μας. Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι. Πριν χτυπήσει το κουδούνι ή αμέσως μετά, μία λοιπόν τάξη μαγειρικής μόλις συστήθηκε. Να σας συστήσω λοιπόν το σημερινό μου δάσκαλο, γιατί σήμερα σας καλωσορίζουμε εδώ στην αυθεντική ταϊλανδέζικη κουζίνα. Κοντά μου είναι ο Σουρακίτ. Σουρακίτ, welcome to our TV show. Yes, φυσικά, έτσι ξεκινάμε τη μαγειρική εδώ. Και βεβαίως επίδοξη master και top chef παρακαλώ από τα σπίτια, όπως συντονιστούν στην εκπομπή, γιατί ακολουθεί μια μαγειρική άκρως ενδιαφέρουσα. Okay, let's start. So today the dish what we call is a pad thai, right? What is the signature for the Thai? Pad thai. Right. Pad thai. Pad thai. Yeah. First lesson, the name pad thai. Pad thai. Yeah. Or we can explain in the English stir-fry rice noodle. Okay. Μας δίνει και την αγγλική εξήγηση. That's a rice noodle. Yes, yes. Right. Ουσιαστικά είναι τηγανιτά. Τηγανιτά λοιπόν noodles, αλλά από ρύζι είναι εδώ. Mm-hmm. Και με διάφορα βέβαια λαχανικά που θα βάλουμε στη συνέχεια. Και κάτι άλλο, Okay. Λοιπόν, okay. And the main ingredients. Okay, so next we're going to have the bean sprout, right? And the main meat we're gonna use prawn for today. Λοιπόν, φυσικά θα βάλουμε εμείς καραβίδα, μικρή καραβίδα. Very nice. Okay. Let's start, please. I want to teach me. Okay. Θέλω να με διδάξετε την αυθεντική ταϊλανδέζικη κουζίνα. So at first we're gonna chop the garlic, right? Χαμηλή φωτιά λοιπόν στο παραδοσιακό wok βέβαια. Και αφού είμαστε εδώ στην Ταϊλάνδη, προσθέτουμε λίγο σογέλαιο. Και ακολουθούν δύο μικρά κρεμμυδάκια και στη συνέχεια μία σκελίδα σκόρδο μέχρι να αναδυθούν τα αρώματά τους. Και τώρα σειρά για τις καραβίδες να πάρουν θέση στο κέντρο του wok. Για λίγο όμως, γιατί θα τις απομονώσουμε. Γιατί, για να δώσουμε χώρο στο τόφου. Λιγότερο γνωστό στη Δύση, πολύ διαδεδομένο στην Ασία, καθώς πρόκειται για πυγμένο γάλα σόγιας. Μετά το τόφου ακολουθούν τα παρεξηγημένα γκογκίλια και μετά ακολουθεί ένα γνώριμό μας υλικό, το αυγό. Ένα ολόκληρο προσθέτουμε προσέχοντας να μην τηγανιστεί. Σειρά για το δεύτερο βασικό μας υλικό, τα rice noodles. Για καλύτερο αποτέλεσμα, αφήστε λίγο πριν τα ριζομακάρονα σε νερό. Αν μαγειρεύετε με wok, όπως προστάζει και η συνταγή, θα χρειαστεί να ανακατεύετε συνεχώς, καθώς η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο wok μπορεί να καταστρέψει το τελικό αποτέλεσμα. Αν μαγειρεύετε σε τηγάνι, οπωσδήποτε να είναι αντικολλητικό. Και τώρα πάμε στα πιο ιδιαίτερα. Μία κουταλιά της σούπας χυμό tamarind. Ή έστω ως αντικατάστατο χυμό lime. Μία κουταλιά ζωμό ψαριού αντί για αλάτι, λίγο λευκό ξύδι και κρυσταλλική ζάχαρη. Και ξανά ανακατεύουμε. Και τώρα λίγο τσίλι κατά δική μου παράκληση. Λίγη σκόνη από ξηραμένης γαρίδας και μία κουταλιά της σούπας ψημένα φιστίκια. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και δύο μικρές τεμαχισμένες ρίζες. Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε, αφού το pad thai συνοδεύεται απαραίτητος με φρέσκο lime.
υλικά για pad thai λοιπόν. Δύο μικρές καραβίδες ή μεγάλες γαρίδες. Ένα αυγό. 60 γραμμάρια rice noodles. Μια μισή κουταλιά της σούπας σογέλαιο. Μια τεμαχισμένη σκελίδα σκόρδο. Ένα τεμαχισμένο μικρό ξηρό κρεμμυδάκι. Μια κουταλιά της σούπας τόφου. Πυγμένο γάλα σόγιας. Μια κουταλιά της σούπας ψημένα αλατισμένα φιστίκια. Μια κουταλιά γκοκίλια. Ραπανάκι. Ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη από ξηραμένης γαρίδας. Ένα φρέσκο κρεμμυδάκι κομμένο. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού ρίζες φασολιών. Μία κουταλιά της σούπας κρυσταλλική ζάχαρη. Μία κουταλιά ζωμό ψαριού. Μία κουταλιά λευκό ξύδι ή μυλόξιδο. Μία κουταλιά της σούπας χυμό ταμάρινθου. Ένα κουταλάκι του γλυκού τσίλι σε σκόνη. Λίγο lime ή λεμόνι. Λοιπόν, για το πιάτο μας είναι έτοιμο. Surakit, I would like to thank you so much. Yes. How you say thank you here in Thailand? Right. You say khopun klap and you need to do like this. We call why, right? Yes. And you say khopun klap. Khopun klap. Khopun klap. Yes. Σουραγγίλ. Λοιπόν, μπορεί στη γλώσσα να μην τα καταφέρουν τόσο καλά. Στη μαγειρική όμως, μετά από αυτό το υπέροχο μάθημα ταϊλανδέζικης κουζίνας, πιστεύω κάτι θα μπορέσω να κάνω. Έτσι λοιπόν, να το έτοιμο το πιάτο μας. Πα Τάι. Άραγε το Πα Τάι να ήταν το αγαπημένο πιάτο του Μεγάλου Βούδα. Θα το μάθουμε μετά το σύντομο και απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πριν ή μετά, μετά ή πριν και μετά το δελτίο ειδήσεων. Σάββατο πριν στις 5 και Κυριακή μετά στις 6:20. Πάρτε θέση επί της οθόνης και φορέστε τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Γιατί τα Σαββατοκύριακα εδώ και μόνο στον Άστρα έχουν Travel Guide σφραγίδα. Θέλεις όλα. Κουτούκι ο μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισας. Από το μεσημέρι με μαγειρευτά μέχρι το βράδυ φτάνουμε στην κορυφή της γεύσης γρήγορα και οικονομικά. Κουτούκι ο μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισας. Ανακαινισμένος, μεγαλύτερος χώρος γιατί στα ωραία χίλιοι καλοί χωράνε. Να πας. Την πελχανά πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. Περιμένω πώς και πώς για να γίνω εγώ αυτός της ζωής ο πετεινός. Κοίτα με μωρό μου. Είσαι κοντά τροφαντή, ζούμερη και αληθινή. Θα μου φύγει το λυρί. Κοίτα με μωρό μου. Στο κοτέτσι σου θα έρθω και θα σε έχω φυλακτό. Δεν χρυσώνω το αυγό, δεν χρυσώνω εγώ τα αυγό. Κοίτα με μωρό μου. Είσαι αμβροσιάδικη, στρουμπουλή και πεταχτή. Θα λαλώ στο πρωί. Κοτόπουλα Αμβροσιάδη. Νόστιμα και κατεξοχήν ζουμερά. Ανακαλύψτε την ομορφότερη πλευρά του εαυτού σας στον κόσμο των ειδικών. Αισθητική Καλφούτζου στη Λάρισα. Ένα ταξίδι ομορφιάς, γεμάτο επιστημονική γνώση, φροντίδα και πολυτέλεια στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές. Αποτρίχωση με κερί, πόδια, μπικίνι, 12,50 ευρώ. Φωτόλυση μπικίνι ή μασχάλες, 22 ευρώ. Φωτόλυση μπικίνι και μασχάλες, 37 ευρώ. Αισθητική Καλφούτζου, στην πλατεία Ταχυδρομείου, στη Λάρισα. Το ραντεβού σας με την ομορφιά.
μέρα από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ προσφέρουμε τσιπουράκι μόνο με 4 ευρώ. Γκρούπο Κουτσίνε. Γιατί ο χώρος σας αξίζει το καλύτερο. Γκρούπο Κουτσίνε. Σύντομα κοντά σας σε όλη την Ελλάδα. Μια σκάλα ντυμένη με μάρμαρο. Ένα τσάκι ή ένας πάγκος κουζίνας επενδυμένα με γρανίτη. Ένα μπάνιο με πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίας ποιότητας και αισθητικής. Ιωάννου. Ολοκληρωμένες προτάσεις θέρμανσης με ενεργειακές εστίες τζακιών και σόμπες ξύλου πέλετ. Ιωάννου. Απίστευτη ποικιλία, εγγυημένη ποιότητα, προσιτή τιμή. Έκθεση και βιοτεχνία, δεύτερο χιλιόμετρο, Βόλου άλλης μεριάς, άνωθεν περιφερειακού. Ιωάννου. Είναι ωραίο να έχετε απαιτήσεις. Εδώ στο Πουκέτ υπάρχει μία ρήση που λέει ότι αν δεν έρθεις στο νησί και δεν επισκεφτείς το Wat Salong, είναι σαν να μην έχεις έρθει στο αληθινό Πουκέτ. Και φαίνεται πως αυτή η ρήση απέχει λίγο την πραγματικότητα, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό βουδιστικό ναό. Εντυπωσιακό τόσο στα μάτια των τουριστών που έρχονται εδώ για να θαυμάσουν την άψογη αρχιτεκτονική του, όσο βέβαια και για τους ίδιους τους βουδιστές που έρχονται για να προσκυνήσουν το Μεγάλο Βούδα. Μέχρι τις μέρες μας, κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς ολοκληρώθηκε η οικοδόμηση του Wat Salong, αν και οι περισσότερες αναφορές κάνουν λόγο ότι χτίστηκε στη διάρκεια της βασιλείας του Ράμα του Δευτέρου μεταξύ 1809 και 1842. Όλοι όμως οι Ταϊλανδοί γνωρίζουν ότι από τους 29 βουδιστικούς ναούς που υπάρχουν στο νησί, το Wat Salong συγκεντρώνει τις πιο θαυματουργές ιδιότητες. Γι' αυτό και εδώ κολλούν φύλλα χρυσού στο χαρακτηριστική στάση άγαλμα του Βούδα και εδώ πετούν μικρές και μεγάλες κροτίδες ως δείγμα ευγνωμοσύνης στο Βούδα του πεφωτισμένου, όπως αποκαλείται. Αν είστε τυχεροί, ίσως παρακολουθήσετε από κοντά την τελετή χειροτονίας στη λεγόμενη Βουδιστική Παγόδα. Παρόν στην τελετή είναι οι συγγενείς του νεοσερχόμενου μοναχού και μετά την πρώτη αναμνηστική φωτογραφία ακολουθεί πορεία γύρω από το Βουδιστικό Ναό. Ο νέος μοναχός οφείλει να απαντήσει σε ερωτήσεις που τίθενται από τον ιερέα. Ερωτήσεις όπως «Έχετε την άδεια της μητέρας και του πατέρα να γίνετε μοναχός?» «Είστε αρσενικό ανθρώπινο όν?» Δεδομένου πως οι γυναίκες στην Ταϊλάνδη δεν μπορούν να ασπαστούν το μοναχισμό. «Έχετε χρέη?» Οπότε μην αναρωτιέστε αν κάποιος Έλληνας μπορεί να γίνει μοναχός. Έτσι λοιπόν, σε κλίμα εφορίας είναι και η στιγμή που όλοι οι παρευρισκόμενοι περιμένουν.
όταν ο νέος μοναχός θα αρχίζει να πετά προς κάθε κατεύθυνση τα λεγόμενα κέρματα της Διασποράς, πράξη που συμβολίζει την απόρριψή του από τα κοσμικά αγαθά. Άλλωστε και ο φουδισμός κηρύττει την αποκάλυψη του πόνου και τελικά την απολύτρωση. Ο νέος μοναχός με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί ράσο λαμβάνει ένα νέο όνομα και αφοσιωμένος πλέον ενεργά στο Μεγάλο Βούδα θα προσπαθήσει να οδηγήσει τον ίδιο και τους πιστούς σε μια κατάσταση ηρεμίας και μακαριότητας που ονομάζεται Νιρβάνα. Έτσι και εμείς, αν και χριστιανοί, κάναμε μία ευχή και στο Βούδα, ώστε παρά τον δυνατό μουσόνα να φτάσουμε σόι στον παράδεισο πίπι. Λίγα λεπτά μόνο που μένουν, κυρίες και κύριοι, για να προσεγγίσουμε τον παράδεισο. Τον παράδεισο των νησιών Πίπι. Δύο νησιά που συνθέτουν ένα υπέροχο σύμπλεγμα περισσότερων νησιών με ψηλούς βράχους, καταπράσινους και νερά πιο τυρκουάζ από όσο μπορείτε να φανταστείτε. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο παράδεισος των Πίπι Island. Και σε λίγο ξεκινάμε! Κάθε τι λαξεμένοι από τη φύση βράχοι με αναπάντατη βλάστηση παίζουν με τον τροπικό ήλιο και ρίχνουν τη σκιά τους σε τυρκουάζ πεντακάθαρα νερά τόσο καθαρά που κολυμπούν ψαράκια από αυτά που έχουμε την ευκαιρία να θαυμάζουμε μόνο σε ενηδρία. Δεν χρειάζεται να μουρμουρίζετε, πείτε το φωναχτά. Κάπως έτσι σκέφτεστε πως πρέπει να μοιάζει και ο αληθινός παράδεισος. Οι χαριτωμένες μαϊμούδες τουλάχιστον φαίνεται να τον βρήκαν. Μπορεί οι μαϊμούδες των Pippi Islands να τη βγάζουν καθαρή με μία μπανάνα. Εσείς όμως, μετά από το κολύμπι στα υπέροχα τυρκουάζ νερά των Pippi, θα θελήσετε να φάτε κάτι παραπάνω. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, το σκάφος θα σας κατεβάσει στο Pippi Don, το μεγαλύτερο από τα νησιά των Pippi. Εδώ, δεκάδες εστιατόρια σερβίρουν βέβαια ταϊλανδέζικη κουζίνα, αλλά και διεθνείς κουζίνες. Τα πάντα υπάρχουν για να ικανοποιήσουν τις ωρέξεις σας. Και αν σας αρέσει τόσο πολύ εδώ, μπορείτε να ζητήσετε ακόμη και να διενεκτερέψετε. Δεκάδες ξενοδοχεία υπόσχονται την καλύτερη διαμονή στον παράδεισο. I'm going to get you here, what I hear, it's calling you my dear.
πρώτη μας στάση εδώ στη Maya Base. Μάγια, γιατί με τα γαλαζοπράσινα νερά της και την χρυσή λευκή αμμουδιά της έχει βάλει σκοπό να σας μαγέψει. Μόνο που εδώ προετοιμαστείτε πως δεν θα είστε μόνοι, καθώς όλα τα σκάφ προσεγγίζουν το Phi Phi Islands για μονοήμερες κρουαζιέρες, κάνουν πάντα στάση εδώ. Η Maya Bay είναι μία από τις παραλίες που μάγεψε περισσότερο τον σκηνοθέτη και παραγωγό της ταινίας «Η παραλία», με πρωταγωνιστή το Leonardo DiCaprio, καθώς εδώ στην παραλία Maya γυρίστηκε η διάσημη ταινία του Hollywood. Και μπορεί οι κριτικοί του κινηματογράφου να συνέβαλαν στο να μην σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων η ταινία, η ίδια όμως η ταινία συνέβαλε στο να σπάσουν τα νησιά Phi-Phi από το 2000 και μετά κάθε ρεκόρ τουριστικής επισκεψιμότητας. Τα πλάνα της ταινίας επιβεβαιώνουν πως η Maya Bay είναι μία από τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, η παραλία απομονώθηκε πλήρως ώστε να μοιάζει ακόμη πιο ακατέργαστη, ενώ για να μοιάζει ακόμη τροπικότερη από όσο ήδη είναι, φυτεύτηκαν κατά μήκος της παραλίας 60 μικρόσωμοι φοίνικες. Ο κόλπος Maya μπορεί για τις ανάγκες χολιγουντιανής παραγωγής να υποβλήθηκε σε ενδυνάμει ψηφιακή επεξεργασία, είναι όμως το ίδιο θεαματικός και από κοντά. Η Maya Bay είναι μία μαγική παραλία. Πού αλλού θα δείτε ζαχαρένια λευκή άμμο σαν πούδρα, ρηχά πεντακάθαρα νερά και μία υποβρύχια κορδέλα από εντυπωσιακά κοράλια? Εδώ που τα λέμε, όχι και πολύ μακριά από τη Maya Bay, αλλά στην 40 και πλέον μέτρων πλάτους παραλία του Babu Island. Σε αντίθεση με τη Maya Bay, που θα είναι και η πρώτη σας στάση ερχόμενη εδώ στα Phi Phi Islands, το Babu Island, που θα είναι και η τελευταία σας στάση, συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεστε για τον καλύτερο αποχαιρετισμό. Μόνο που εδώ, σε αντίθεση με τη Maya Bay που έχει πολλούς τουρίστες, είστε η θάλασσα και εσείς. Ή καλύτερα, εσείς και η θάλασσα. Χαλαρώστε και απολαύστε το παραδεισένιο τοπίο. Τελικά το τοπίο μοιάζει φανταστικό εδώ στα νησιά Phi-Phi. Κι όμως είναι πραγματικό. Σαν απόκομα της φαντασίας του Phuket. Ήρθε η ώρα να βάλετε λίγη φαντασία παραπάνω. Γιατί το Phuket Fantasy είναι ένα αξιοθέατο που τα έχει όλα, λίγο παραπάνω. Είναι κάτι παραπάνω από θεματικό πάρκο και έχει κερδίσει την ομόφωνη εκτίμηση και θαυμασμό Ταϊλανδέσων, αλλά και τουριστών βέβαια. Αφού από τις 16 Φεβρουαρίου 1999 που άνοιξε τις πύλες στο κοινό, κατηγοριοποιήθηκε ως το δημοφιλέστερο, μεγαλύτερο
και πιο τουριστικό αξιοθέατο, το Phuket. Βάλτε φαντασία! Πρόκειται για τον μεγαλύτερο και αναντικατάστατο πολυχώρο διασκέδασης από που περνούν μαζικά όλοι οι επισκέπτες του νησιού την πρώτη τουλάχιστον φορά τους στο Phuket. Ακριβότατο, καθώς η κατασκευή του στήχησε 110 εκατομμύρια δολάρια. Εκτενέστατο, καθώς περικλείεται σε 1.400 στρέμματα. Πρωτοποριακότατο, καθώς εδώ βρίσκεται ο μεγαλύτερος μπουφές του κόσμου με χωρητικότητα 4.000 ατόμων. Δεν χρειάζεται να είσαι σεφ για να δημιουργήσεις ένα γευστικό πιάτο. Αρκεί να ψάχνεις, να δοκιμάζεις, να συνδυάζεις, να είσαι τολμηρός, να χρησιμοποιείς αναπάντεχα υλικά που θα κάνουν τη διαφορά και να μοιράζεσαι το αποτέλεσμα με ανθρώπους που αγαπάς. Ανακαλύψτε ξανά τη μαγειρική και δημιουργήστε μοναδικές γεύσεις με στραγγιστό γιαούρτι Total στο faage.gr. Total. Απλά μοναδικό. Drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. Τα πάνω από 300 διαφορετικά πιάτα δεν σας ενθουσίασαν, τα τρία μη. Ο μύθος, το μυστήριο και η μαγεία του Phuket Fantasy σίγουρα θα σας ενθουσιάσει και θα αρχίσει να ξετυλίγεται από το Carnival Village, τον παράδεισο των αγορών. Διαλέξτε μέσα από μια ευρεία γκάμα υψηλής ποιότητας αναμνηστικών που παράγονται σε κάθε γωνιά της Ταϊλάνδης και επικεντρωθείτε σε ό,τι είναι περήφανη η Ταϊλάνδη να παράγει, όπως κοσμήματα, μετάξι, χειροτεχνήματα και βέβαια είδη νεωτερισμού με σήμα τον ελέφαντα. Δεν είστε υπέρ των αγορών, σίγουρα θα είστε υπέρ της δωρεάν διασκέδασης με τραγούδι αλλά και χορευτικά επάνω στη σκηνή του Carnival Village. Θυμηθείτε και εσείς τις χορευτικές φιγούρες των Ταϊλανδών χορευτών και χορευτριών, γιατί μπορεί να κληθείτε και οι ίδιοι να συμμετάσχετε. Και από τα παιχνίδια της θάλασσας στη Βασίλισσα της Ξηράς, την Τίγρη. Ακολουθήστε ένα θεατρικό σαφάρι και συναντήστε από κοντά ζώα εξωτικά και μυθικά. Χρυσόψαρα, τροπική παπαγάλη, το λευκό παγόνι. Ανταποδώστε
με ένα μεγαλειώδες χαιρετισμό στον χαιρετισμό του ελέφαντα και κάντε την πρωταγωνίστρια τίγρη να σας συμπαθήσει. Συμπαθέστατοι οι τίγροι. Εδώ όμως οι Ταϊλάνδοι άλλο ζώο συμπαθούν, εκτιμούν, αγαπούν και σίγουρα τιμούν. Τον ελέφαντα. Μέχρι και ολόκληρο παλάτι του ετοίμασαν. Εδώ, σε ένα προηγμένο θέατρο χωρητικότητας 3.000 ατόμων, ο ελέφαντας, τιμόμενο ζώο στην Ταϊλάνδη, έχει την πρωτοκαθεδρία και συμβάλλει ώστε οι παραδόσεις της χώρας να ζωντανεύουν με εξαιρετικές θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις και με τη συνδρομή βέβαια προηγμένης τεχνολογίας και ειδικών εφέ. Μαγικές ψευδεστήσεις, θεμελιώδεις θεατρικές εκδηλώσεις, μπαλέτο στον αέρα, ακροβατικά, εσωτερικές μονομαχίες με πειρατές, special εφέ, ελέφαντες σε πλήρη δράση. Όλα αυτά μαζί σε ένα μεγαλειώδες σοου που είναι έτοιμο για δράση. Σε πολύ λίγο όμως, μόλις επιστρέψουμε. Άλλος με τη βάρκα μας! Άλλος με τη βάρκα μας! Όχι και βάρκα. Περάστε τώρα στην εποχή της κρουαζιέρας και ανακαλύψτε την προσιτή πολυτέλεια του Costa Magica σε Αιγαίο και Αδριατική με αναχώρηση από τον Πειραιά. Τριήμερη κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά και Τουρκία από 237 ευρώ. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σας σε Ελλάδα, Ευρώπη και σε όλα τα εξωτικά ταξίδια, εκμεταλλευτείτε τώρα τις ανταγωνιστικές τιμές του Ephilial Travel. Ιωνος Δραχούμη 2 και 6 στη Λάρισα. Τεποστόου. Εύκαμπτες πέτρες μονώνουν την υγρασία και διακοσμούν με σεβασμό στο περιβάλλον. Φτιάξ το μόνο σου, εύκολα, οικονομικά. Τηλέφωνο 22 990 46 470. Το ντεκόρ δεν είναι απλώς μια ιδέα. Είναι άπειρες με υπογραφή Σαμαράς. Ντεκόρ Σαμαράς. Όπως λέμε, χειροποίητο το χαλί με προσωπικότητα. Κουρτίνα με διάχυτη πολυτέλεια. Ταπετσαρίες τείχου με στυλ και φαντασία. Ντεκόρ Σαμαράς. Επίσκεψη στον χώρο σας για μέτρα, δειγματισμό σχεδίων και άψογη τοποθέτηση. Ντεκόρ Σαμαράς. Στο Δέλτα Λαρίσης. Τηλέφωνο 74.000 Τρίκαλα. Αυτοκίνητα Νικόπουλος. Στην έκθεσή μας θα βρείτε αυτοκίνητα για όλα τα βαλάντια. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές. Ελευθερίου Βενιζέλου Τέρμα, δρόμος προς Μελισσάτικα. Αγοράζουμε το αυτοκίνητό σας απολύτου μετρητής. Τηλέφωνο 24 21 0 86 086. Αυτοκίνητα Νικόπουλος.
Η καλύτερη πρόταση για τις μοναδικές στιγμές της ζωής σας σας έγινε από την αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης. Κάτι παραπάνω από ό,τι ζητάτε. Όμορφος, άνετος, προσεγμένος χώρος, αμφιθεατρικός. Εκλεκτή κουζίνα, ποιοτικές σπεσιαλιτέ. Μαγευτική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση, λογικές τιμές. Δύο αίθουσες για να εμπιστευτείτε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα με την εγγύηση της 20χρονης εμπειρίας μας στο χώρο της διασκέδασης. Αίθουσα εκδηλώσεων Ακρόπολης, στον Αμπελώνα Λάρισας. Για τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας, επιλέγεις το καλύτερο. Το Travel Guide τώρα 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας. Κάντε like στη σελίδα του Travel Guide στο Facebook Travel Guide 24 ή ακολουθήστε μας στο Twitter at Travel Guide 24. Στα μοντέρνα ασιατικά εστιατόρια Noodle Bar που βρίσκονται στο κέντρο του Βόλου, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη. Διανομή στο σπίτι και στο χώρο εργασίας καθημερινά. Τηλέφωνο 24210 23040 και 41. Noodle Bar. Σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Θέλεις όλα. Κουτούκι ο μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισας. Από το μεσημέρι με μαγειρευτά μέχρι το βράδυ φτάνουμε στην κορυφή της γεύσης γρήγορα και οικονομικά. Κουτούκι ο μπακαλόγατος στο φρούριο Λάρισας. Ανακαινισμένος, μεγαλύτερος χώρος γιατί στα ωραία χίλιοι καλοί χωράνε. Να πας. Την Πελχανά πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. Εσείς πώς επιλέγετε αυγά? Εμείς στην πρώτη πιφάρμα Τενεκετζή για πάνω από 50 χρόνια σεβόμαστε τη φύση και αυτή μας ανταμείβει με ασφαλή και νόστιμα αυγά. Δημιουργούμε αυγά χειρώνα και αυγά με ωμέγα 3. Αυγά ελευθέρας βοσκής και βιολογικά. Κάτι παραπάνω από ποικιλία και εγγυημένη φρεσκάδα για όλες τις ώρες της ημέρας. Αυγά διαχειρώστε Τενεκετζή. Αναζητήστε τα βράδυ πρωί. Κέντρο αισθητικής Click and Chic. Εξελίψτε την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα με τις επαγγελματικές μεθόδους ζεστό, κρύο, κερί και λέιζερ αποτρίχωση για μόνιμα αποτελέσματα στις πιο οικονομικές τιμές. Γνωρίστε τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο Frax Peel. Εξαιρετικά αποτελεσματική στην πρόληψη και καταπολέμηση της γύρανσης του δέρματος. Επαγγελματικό νηφικό μακιγιάζ. Περιποίηση προσώπου, σώματος. Κέντρο αισθητικής Click and Chic. Αλονίσου 3 με Δημητριάδος. Ανακαλύψτε το. Στον παράδεισο του Phuket Fantasy βρισκόμαστε και ένα πλήρες φαντασμαγορικό, πραγματικό και όχι φανταστικό σοου είναι έτοιμο για δράση. Εδώ από το Phuket Fantasia και με τα μάτια της φαντασίας το ταξίδι μας στην αναδυόμενη από τη θάλασσα νησί του Phuket πλησιάζει σιγά σιγά στο τέλος. Κι όμως δεν τελειώνουμε εδώ.
Φέτο το ταξίδι στο Phuket είναι ένας συνδυασμός εικόνων και εναλλαγών, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα όνειρα. Γι' αυτό λοιπόν, πού καιρός να ψάχνετε για το επόμενο τροπικό νησί που θα ταξιδέψετε, όταν υπάρχει το Phuket, το νησί του ονείρου. Λοιπόν, εδώ παρέα με την Ξεναγό μου που συνεχίζει να καταβροχτίζει την υπέροχη ταϊλανδέζικη κουζίνα. Ένα τι πληρώνω εμείς και μία πρόταση μαγειρική ταυτόχρονα, γιατί πρόκειται για ένα πιάτο συγκλονιστικό. Ανανάς απ' έξω και μέσα ρύζι. Ρύζι τεγαρίδες. Ένα υπέροχο λοιπόν πιάτο, το οποίο ουσιαστικά είναι ρύζι που ψήνεται, αφού πρώτα φτιαχτεί το ρύζι, ψήνεται μέσα στο φούρνο. Κόστος αυτού του πιάτου, με το συγκλονιστικό ντεκόρ, μόλις 6 ευρώ. Και να πάω σε κάτι πιο οικονομικό, βασισμένο στο γάλα καρύδας, σούπα λοιπόν, seafood, μία λοιπόν σούπα με γάλα καρύδας και με θαλασσινά, που στοιχίζει μόλις 1,5 ευρώ εδώ. Και βεβαίως κλείνοντας με ένα δροσιστικό, αυθεντικό, ταϊλανδέζικο ποτό, πράσινο κατά πράσινο, όπως είναι και το Phuket εξάλλου. Cream Soda ο τίτλος και το κόστος 80 λεπτά. Όσο βρίσκεστε στο Phuket, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε πολύ ρύζι, σερβιρισμένο μέσα σε ανανά και γλυκό όμως σερβιρισμένο μέσα σε φρέσκια καρύδα. Και αυτό γιατί η διαμονή σε ένα καλό τριών αστέρων ξενοδοχείο ξεκινά από 30 ευρώ το άτομο τη βραδιά, ενώ βέβαια μπορείτε να βρείτε και όση πολυτέλεια φαντάζεστε. Η Ταϊλάνδη και το Phuket είναι από τα πιο ανεπτυγμένα τουριστικά σημεία του πλανήτη μας. Ένα ποτό τώρα σε ένα μπαρ θα στοιχίσει από 2 έως 5 ευρώ. Ένα Thai massage για μία ώρα κοστίζει 4 ευρώ. Για ένα αναμνηστικό t-shirt θα σας ζητήσουν 2 έως 5 ευρώ. Για μία κρέπα στο δρόμο θα πληρώσετε μόλις μισό ευρώ. Μία εμπειρία κατάδυσης στον ανεξερεύνητο βυθό του Phuket έχει κόστος 8 ευρώ. Τελικά, ο τροπικός παράδεισος του Phuket είναι πολύ πιο κοντά. Ναι, γράφει. Stop. Γράφει. Έλα στη θέση σου. Δεν κάνει ένα. Δώστε μου, μη πώς τον αντιστάνω. Πώς θα το κάνεις δηλαδή. Γράφει. Σανά, σανά. Περίμενε. Έλα να βρεις το φρούτο. Όχι. Γράφει. Πίσω. Ναι, γράφεις. Τα πότε το ξαναπάμε πάλι. Πάμε ξανά, πάμε. Α, βρεχόμαστε, κρίστε, κύριε, βρεχόμαστε. Πιο εκεί σου να είσαι. Στο, ξανά το κάνω λάθος. Δεν προλαβαίνω. Stop, θα περιμένετε. Plain talking, plain talking. Take us so far. Broken down car. Like strung out.